υψηδρία ακραία καιρικά φαινόμενα, αύξηση της θερμοκρασίας, ξηρασία, διάβρωση και γενικότερα οι επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής στο νησί μας πρόκειται να μπουν στο μικροσκόπιο από ομάδα επιστημόνων εν ώψη της προκήρυξης διαγωνισμού από την περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο κατάρτισης περιφερειακού σχεδιασμού για την κλιματική αλλαγή. Μέσα στις επόμενες μέρες θα βγει η πρόσκληση για τον διαγωνισμό για την ανάλυση του περιφερειακού σχεδιασμού για την κλιματική αλλαγή. Το ΠΕΦΣΚΑ, όπως λέγεται. Είναι ο σχεδιασμός λοιπόν με τον οποίο στοχεύει η περιφέρεια τα επόμενα χρόνια να απαντήσει στις προκλήσεις από την αλλαγή από τη μεταβολή στο κλίμα. Εμείς έχουμε μια περιφέρεια η οποία λόγω θέσης, λόγω γεωγραφικής θέσης, λόγω μορφανάγλυφου, λόγω προσανατολισμού, αν θέλετε, είναι ιδιαίτερα τροτή στην κλιματική αλλαγή. Δεν είναι τυχαίο ότι είμαστε στο κόκκινο όσον αφορά την δημοποίηση από τον εθνικό χάρτη της χώρας, δηλαδή φαίνεται ότι είμαστε στην πρώτη γραμμή κινδύνου. Αναφορικά με την κλιματική αλλαγή, ο Μανώλης Λέκας δήλωσε ότι το όλο ζήτημα θα πρέπει να προσεγγιστεί με αντικειμενικότητα και στοχεύοντας στο νησί μας. Γιατί η κλιματική αλλαγή την κάθε περιοχή την επηρεάζει με διαφορετικό τρόπο. Αλλού η κλιματική αλλαγή έχει αρνητικά χαρακτηριστικά, υπάρχουν όμως από την κλιματική αλλαγή και ιδιαίτερα μεγάλες ευκαιρίες. Εκείνο το οποίο πρέπει εμείς να προσπαθήσουμε και να προσιλωθούμε σε αυτό είναι να μιλάμε στην έννοια της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, γιατί η κλιματική αλλαγή ήταν προϋπάρχουσα από μας, θα συνεχίσει να υπάρχει. Στην ανάγκη συνεργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΙΤΕ, Νεκτάριος Ταβερναράκης. Αυτό που παρακολουθούμε να γίνεται είναι μια ερημοποίηση του νησιού. Στην ουσία, λόγω της κλιματικής αλλαγής, έχουμε πλέον φαινόμενα που στο παρελθόν δεν είχαμε, ισπανίζανε, όπως το φαινόμενο της λειψιδρίας, όπως το φαινόμενο, τα ακραία καιρικά φαινόμενα που αντιμετωπίζουμε, δηλαδή υπερβολική ζέστη σε εποχές που δεν θα έπρεπε. Κυρίως φαίνεται είναι ότι έχουμε μια αύξηση της μέσης θερμοκρασίας σε όλο τον πλανήτη. Δυστυχώς, αν δεν υπάρξει παγκόσμια συνεργασία, αυτό το πρόβλημα δεν θα μπορέσει να λυθεί στη ρίζα του. Στόχος της περιφέρειας Κρήτης είναι η κατάρτιση ενός σχεδιασμού, ο οποίος θα δίνει απαντήσεις γύρω από τις δράσεις που θα πρέπει να υλοποιηθούν κατά της κλιματικής αλλαγής, η οποία επηρεάζει την καθημερινότητά μας, την τοπική οικονομία, τον τουρισμό και όχι μόνο. Έχουμε μέτωπα 300 χιλιόμετρα περίπου στο βουτρά και στο νότο, εκτεθειμένα σε βοριάδες και νοτιάδες, επομένως έχουμε θέμα με τη διάβρωση. Πιθανότατα να αντιμετωπίσουμε, αν τα πράγματα ενταθούν, και θέμα με την άνοδο της άψης θάλασσας. Έχουμε φαινόμενα ξηρασίας, είμαστε υποχρεωμένοι να σχεδιάσουμε για να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ακόμα και τα πιο δεσμενή εξέλιξη. Σύμφωνα με τον Νίκο Καλογερή, στο πλαίσιο των κλιματικών μεταβολών, 11 τομείς της τοπικής οικονομίας θα βρεθούν στο επίκεντρο, μεταξύ αυτών η γεωργία, η κτηνοτροφία, η αλληλεία και ο τουρισμός.